Ο παίκτης της ομάδας Ανωσίρου, Λεωνάρδο Σοπρίτης. Λεωνάρδο, 1-1, 85-5 λεπτά, σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Ανωσίρου. Πώς και έγινε αυτό το αποτέλεσμα? Η Ανωσίρου στόχε το μάτς, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ότι ενώ μπορούσε να σημειώσει κάποιο γκολ, δεν τα κατάφερε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η απώλεια των δύο βαθμών είναι πολύ σημαντική. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την ομάδα του Οροπού που κάνει μια προσπάθεια εκείνη να κρατήσει κατηγορία. Αφού δεν καταφέραμε να κερδίσουμε και αυτό το μάτς, είναι κάτι πολύ κακό για μας. Έπρεπε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Οροπού είχε ανοιχτεί, εμείς παίζαμε με παίχτη παραπάνω στην επίθεση για να μπορέσουμε να τελειώσουμε το μάτς και δεν τα καταφέραμε. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας και από εδώ και πέρα δεν ξέρω και εγώ τι να πω. Εάν η ομάδα της Ανωσίρου τώρα για να ρεφάρει αυτό το αποτέλεσμα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει κάποια αποτελέσματα εκτός έδρας, πιστεύεις ότι θα καταφέρει? Γιατί κακά τα ψέματα ο παράγοντας ψυχολογία πια είναι εις βάρος της ομάδας, έτσι? Η αλήθεια είναι, εντάξει, δεν τα παρατάμε, συνεχίζουμε, αλλά επειδή εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι, αν δεν καταφέρεις να κερδίσεις αυτή την ομάδα εδώ πέρα με τέτοια υπεροχή και να έρχεσαι ισοπαλία στο 85, εντάξει, είναι δύσκολη η συνέχεια. Αλλά δεν πάμε να πει ότι τα παρατάμε, θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Στα καλά. Ο προπονητής της ομάδας του Οροπού, ο κύριος Καραγιώργος Κοσμάς. 1-1, πολύτιμο αποτέλεσμα για την ομάδα του Οροπού. Έτσι, 5 λεπτά πριν λήξει το μάτς, βρήκατε τον τρόπο, ισοφαρίσατε. Πώς βλέπετε τη συνέχεια? Η συνέχεια είναι δύσκολη για όλες τις ομάδες αυτές εδώ που έχουμε δυσκολίες φέτος. Προσπαθούμε με νεαρά παιδιά να ανταπεξέλθουμε σε ένα πρωτάθλημα δύσκολο. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι εμείς εκεί στον Οροπό. Έχουμε μαζευτεί όλοι οι παράγοντες να βοηθήσουν την ομάδα να διατηρηθεί καταρχήν. Γιατί είχαμε φτάσει σε ένα σημείο από τη διάλυση. Έχουν μαζευτεί οι παράγοντες συμπαγή να τουλάχιστον διατηρήσουμε την ομάδα στην αγωνιστική δράση και να παλέψουμε μήπως σωθούμε με τα δικά μας παιδιά. Σήμερα παίζαμε με 8 παιδιά κάτω από 20 χρονών. Το τερματοφύλακας είναι 15 χρονών και το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Το παιδί που βάλει τον γκολ είναι 14 χρονών, 14,5. Με αυτούς παλεύουμε. Περιμένουμε τη βοήθεια και από κάποια άλλα παιδιά που λείπανε σήμερα λόγω γρήπης ο ένας και λόγω δουλειές ο άλλος. Πιστεύω ότι θα τον παλέψουμε και νομίζω ότι αξίζει να σωθεί αυτή η ομάδα. Την Ανωσίρου, όπως την είδατε, η οποία και αυτή στην ίδια μοίρα περίπου μαζί σας είναι. Και σήμερα, παρότι ήταν μπροστά στο σκορ, δεν κατάφερε τελικά να πάρει το μάτς. Η Ανωσίρου έχει πολύ καλά αποτελέσματα με στην έδρα της και πιστεύω ότι θα πάρει και άλλους βαθμούς με στην έδρα της. Είναι βέβαια το γήπεδο. Καταρχήν είναι ξεχαστό, άψογη η φιλοξενία τους. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και μακάρι αυτές οι ομάδες να μείνουν στην κατηγορία. Μακάρι αυτές οι ομάδες με αυτή τη συμπεριφορά και με αυτή τη φιλοξενία να μείνουν στην κατηγορία. Πιστεύω ότι η συνέδρα της είναι πολύ καλή και εγώ ήταν δύσκολο για μας. Δεν έχει χάσει με συνέδρα της πολλά παιχνίδια. Εμείς το παλέψαμε, ήμασταν τυχεροί στο τέλος. Αλλά θα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πιστεύω ότι θα το παλέψουν για να σωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.